Κύριε Τζιράκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Ομορφιές βέβαια από το παγωμένο οροπέδιο, το οποίο είναι εξίσου όμορφο και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Βεβαίως, συνδυάζουμε και τα δύο. Πού βρίσκεστε, στολίσατε? Στολίσαμε, βεβαίως, στολίσαμε. Έχουν στολιστεί όμορφα όλα τα χωριά του οροπεδίου. Ναι. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι έξω από το Δημαρχείο. Θα ήθελα έτσι να εκφραστώ, να πω σε όλο τον κόσμο τις ευχές από το οροπέδιο. Χρόνια πολλά σε όλους. Ναι. Εύχομαι το νέο έτος να μας φέρει ό,τι δεν μας έφερε το παλιό. Ζούμε σε δύσκολες εποχές, είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Κύριε Τζιράκη, δεν ξέρω, υπάρχουν προκρατήσεις? Ναι. Είστε ένας χειμερινός προορισμός και για τους κριτικούς. Συνδυάζουν Σαββατοκύριακα, κάποιες εξορμήσεις. Τα επίσημα στοιχεία τι λένε? Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι το οροπέδιο είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο όλα τα Σαββατοκύριακα. Δεν έχω επίσημα στοιχεία για τις καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα πάντως είναι γεμάτα. Είναι ένας υπέροχος προορισμός. Αξίζει τον κόπο να μας επισκεφτείτε. Ναι. Παρέχουμε πλέον υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, ναι. Υπηρεσίες, μπράβο. Περιμένουμε απλά τον κόσμο να έρθει. Τα πρώτα χιόνια, κύριε Τζιράκη, πότε τα περιμένετε? Τα πρώτα χιόνια, έστω και ελαφριά, έπεσαν χθες. Α, τι ωραία. Γι' αυτό έχει και τέτοια. Ναι, γι' αυτό έχουμε και παγωμένο καιρό. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει 5 βαθμούς. 5 βαθμοί, δηλαδή τα μεσάνυχτα, ίσως και υπό το μηδέν η θερμοκρασία. Σωστά, σωστά. Άκρος χειμωνιάτικο και χριστουγεννιάτικο το οποίο μας μεταφέρεται. Μάλιστα, και θετικά τα στοιχεία που μας είπε, υψηλές οι πληρώτες στα Σαββατοκύριακα στο οροπέδιο Λασιθίου, παραμονές Χριστουγέννων εκεί και Πρωτοχρονιάς, τι να ευχηθούμε, να πάνε όλα καλά. Έχει βοηθήσει τώρα ο καιρός λίγο, γιατί ξέρετε, το οροπέδιο βαριχειμωνιά το επηρεάζει πάρα πολύ. Ο καιρός, εντάξει. Σιγά σιγά εισερχόμαστε το χειμώνα, βέβαια. Σίγουρα το επηρεάζει και μάλιστα φέτος θα είναι η τρίτη χρονιά που θα ασχοληθούμε λίγο και με το σκι, με χειμερινό σκι. Αυτό θα γίνει βέβαια μετά τις γιορτές. Δυστυχώς δεν, έτσι όπως υπολογίζουμε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χιόνι. Μετά τις γιορτές λοιπόν θα σας περιμένουμε για μια τρίτη στην ουσία πιλωτική εφαρμογή, ναι, που, για χειμερινό σκι. Α, πολύ όμορφα. Με προσοχή, γιατί δεν γνωρίζουμε βέβαια, μην έχουμε κανένα πρόπτο. Η ομάδα θα έρθει. Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Ναι, ναι, βεβαίως. Θα είμαστε σε ρί για περισσότερες πληροφορίες. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Τζιράκης, αντιδήμαρχος παιδείας και πολιτισμού στο οροπέδιο Λαστίου. Τι κρατάμε? Υψηλές πληρότητες, θετικό κλίμα, τα πρώτα χιόνια πέφτουν.